Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στην Βουλή, αγαπητά στελέχη της πυροσβεστική, της αστυνομία, των ενόπλων δυνάμεων, του λιμενικού, τη τοπική αυτοδιοίκηση, αγαπητοί εθελοντέ, φίλε και φίλοι, μια ιστορική ρίση του πατέρα του Αμερικανικού Έθνους, του Μπέντζαμιν Φράγκλιν, ότι όποιο αποτυγχάνει να προετοιμαστεί, προετοιμάζεται για να αποτύχει νομίζω ότι ισχύει απόλυτα και στην περίπτωση της πολιτικής προστασίας. Τον κρατικό φορέα δηλαδή, ο οποίος έχει επομιστεί την βαριά ευθύνη της προστασίας μας, να γίνει ασπίδα μας απέναντι στις επιθέσεις της κλιματικής κρίσης. Μια κρίση που δυστυχώς το γνωρίζουμε πια όλοι είναι ήδη παρούσα, απειλώντας όλο και πιο συχνά Ζωές, περιουσίες και κρίσιμες υποδομές. Παίρνοντα μάλιστα, συχνά διαφορετικές μορφές. Το ζήσαμε το περασμένο καλοκαίρι με τις φλόγες, να καίνε επιμέρες στη Ρόδο, στα Δερονοχώρια, στην Πάρνηθα, στη Δαδιά, σε πολλά άλλα σημεία της χώρας. Για να ακολουθήσουν μετά, οι κυκλώνες Δάνιελ και Ελίας πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα, τα οποία βήθησαν στο νερό τεράστιες εκτάσεις, πρωτίστως στην Θεσσαλία, αλλά και στην Βόρεια Εύβοια και στη Στερεά Ελλάδα. Είναι, όπως είπα, φαινόμενα πρωτοφανή σε ένταση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πια πότε αυτά θα ξαναχτυπήσουν. Πρόκειται για ακραία φαινόμενα της εποχής, τα οποία όμως δηλώνουν ένα και μόνο πράγμα. Τίποτα, μα τίποτα, δεν θα είναι όπως χθες. Και ότι είναι υποχρέωσή μας να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Κυρίως όμως να αντιληφθούμε ότι η πρόληψη, η καταστολή και η αποκατάσταση όπου αυτή χρειάζεται γίνονται πλέον ένα αναγκαίο τρίπτυχο έχοντας πάντα ως ιερή προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γιατί για τον άνθρωπο υπάρχει τελικά η πολιτική, όπως είπατε, για να γυρίσουν τα παιδιά σπίτι και στη δική του υπηρεσία, στην υπηρεσία του ανθρώπου, πρέπει να τίθεται κάθε μέτρο της πολιτείας. Θέλω και πάλι σήμερα να εκφράσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους αφανείς ήρωες της πρώτης γραμμής. Αυτούς που σβήνουν πυρκαγιές, αυτούς που σώζουν ζωές στις πλημμύρες, αυτούς που παρεμβαίνουν με αυτοθυσία μετά από κάθε σεισμό, αυτούς που με το 112 προλαμβάνουν τα χειρότερα, με αυτοθυσία δίνουν όλες τις μάχες. Είναι πολλές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και θέλω να το τονίσω αυτό, και τους σεισμούς που χτυπούν ευνηδιαστικά στη χώρα μας και μάλιστα μόλις σήμερα ουσιαστικά ολοκληρώθηκε μια πολύμερη άσκηση η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Κρήτη. Μιλώ λοιπόν για τους πυροσβέστες μας, για την ΕΜΑΚ, για τους αστυνομικούς μας, για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα στελέχη του λιμενικού αλλά και τους εθελοντές μας, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά και σας αξίζει ένα πολύ θερμό χειροκρότημα. Χαίρομαι <καιρός> Καιρό που χρόνο με το χρόνο αυξάνεστε και προσφέρετε ένα πρόσθετο τείχος προστασίας του τόπου. Η εμπειρία των περασμένων ετών, κυρίες και κύριοι, μας δίνει δύναμη και γνώση για την αντιπυρική περίοδο η οποία ουσιαστικά, ας μην κοροδευόμαστε, έχει ήδη ξεκινήσει. Φέτος είχαμε πυρκαγιές από το Μάρτιο παραπάνω από χίλιες. Ως τώρα υπήρχε μάλιστα ένα δωδεκάωρο με παραπάνω από 120 φωτιές. Υπήρχαν φωτιές που εκδηλώθηκαν σε τις περιοχές, σε μεγάλα υψόμετρα, στα πιέρια όρη, στην Ιεράπητα. Είχαμε ξαφνικά περιστατικά όπως... Η φωτιά η οποία αντιμετωπίστηκε με μεγάλη επιτυχία χθε στην Σούδα, ενώ ξέρουμε ότι και ο φετινός ασυνήθιστος θερμός και σχετικά άνυδρος χειμώνα, σε συνδυασμό με τους ανέμους, ισχυραίνει την κατάσταση και μας υποχρώνει να προετοιμαστούμε, όπως είπε ο Υπουργός, για μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Δεν θα πω μεγάλες κουβέντες και δεν πρέπει να πούμε μεγάλες κουβέντες. Στο μέτρο του δυνατού έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε καλύτερο για να μας βρει το φετινό καλοκαίρι όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένους. Με περισσότερους πυροσβέστες, με νέους δάσο πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, όπως είδατε και σε αυτό το πολύ όμορφο βίντεο, να παρεμβαίνουν κατευθείαν μέσα στην φωτιά. Θα να ακούσετε με προσοχή την ιστορία την οποία σας διηγήθηκε ο υποπυραγός ο οποίος έλαβε τον λόγω στη διάρκεια της παρουσίασης όταν αυτοί οι πυροσβέστες προσέξτε τους αφήνει ένα ελικόπτερο σε μια δυσπρόσιτη περιοχή συχνά μην έχοντας και οι ίδιοι εξασφαλισμένοι διαφυγή για να μπουν στην κυριολεξία μέσα στη φωτιά και να την αντιμετωπίσουν στο πεδίο με αξιοθαύμαστο θάρρος και αξιοθαύμαστη έτσι, αυτοθυσία. Και βέβαια σε αυτό θέλω να προσθέσω τις ευχαριστίες μου και στα στελέχη των δασικών υπηρεσιών. Θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι καταφέραμε επιτέλους μετά από πολλά χρόνια και παντρέψαμε το πυροσβεστικό σώμα με τις δασικέ υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται πια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ώστε μαζί και να προλαμβάνουν αλλά και να παρεμβαίνουν στις πυρκαγιές η μεν φαίνοντας τη γνώση της κατάσβεσης της φωτιάς η δε τη γνώση του δάσους η οποία τόσο απαραίτητη είναι για να αντιμετωπιστεί μια δασική πυρκαγιά στο πεδίο. Δέκα λοιπόν νέε μονάδε τα περισσότερα αεροσκάφη που είχαμε ποτέ, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Όπως είπα βέβαια, λειτουργεί πλέον και ένα νέο, ακόμα πιο αυστηρό επιχειρησιακό δόγμα, το οποίο έχει έναν βασικό σκοπό. Να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τη φωτιά στον πρώτο χρόνο, αμέσως, αφότου αυτή ξεσπάσει. Ξέρω ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δασικών πυρκαγιών αντιμετωπίζονται εν τη γενέση του. Είναι αυτέ οι λίγε, οι οποίε τελικά ξεφεύγουν, μεγαλώνουν και όταν γιγαντώνονται, ειδικά σε ακραίε συνθήκε ανέμων, σειρασία και ζέστη, τότε τα πράγματα γίνονται πραγματικά πολύ δύσκολα. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί αυτή η πρώτη προσβολή, η οποία συνδέεται βέβαια και με το γρήγορο εντοπισμό μια πυρκαγιά, αποκτά τόσο κρίσιμη σημασία στι συνθήκε τι οποίε καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα επίση να θυμίσω ότι έχουν γίνει πλέον πιο αυστηρέ και οι ποινέ για του εμπριστές, αλλά και για εκείνου που από αμέλεια προκαλούν την απώλεια ανθρώπινων ζώων, αλλά και τι καταστροφέ περιουσιών και κρίσιμων οικοσυστημάτων. Μπορεί η πρόθεση να τους λείπει, αλλά το αποτέλεσμα των πράξεών τους είναι εξίσου ολέθριο. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένα περιθώριο ούτε για αδράνεια, ούτε υπάρχει περιθώριο για εγκληματική αδιαφορία. Ενώ, βέβαια, αξίζει να επαναλάβουμε και πάλι ότι όλες οι δασκές εκτάσεις οι οποίες καίγονται κηρύσσονται πλέον αυτόματα αναδασωτέ, και θέλω εδώ να συγχαρώ τις δασικές υπηρεσίες για την πολύ μεγάλη ταχύτητα με την οποία δρομολογούν τα σημαντικά έργα αποκατάσταση, τα οποία πρέπει να γίνουν στο δάσο μετά από μια δασική πυρκαγιά, για να συγκρατηθούν τα χώματα και να μπορέσει η φύση μετά να αναλάβει μόνη τη το έργο τη δημιουργία και πάλι των δασικών συστημάτων που καταστράφηκαν στην πυρκαγιά. Θέλω επίση όμω να τονίσω, το ανέφερε, αναφέρθηκε και στην παρουσίαση του Υπουργού και του κ. Σταβολίδη, την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στην πρόληψη και ειδικά στο πρόγραμμα Αντινέρο, ένα σχέδιο το οποίο υλοποιήθηκε και υλοποιείται τώρα για τρία χρόνια με προπολογισμό πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά δαπανώνται τόσα πολλά χρήματα για προληπτικές δράσεις εντός του δάσους. Νέες αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμοί δασών, ειδική προστασία κρίσιμων δασικών οικοσυστημάτων, κρίσιμων υποδομών, έχουν συνταχθεί ήδη αντιπυρικά σχέδια και 39 χρήσιμα οικοσυστήματα. Είναι η πρώτη φορά που δαπανώνται τόσο σημαντικοί πόροι για την πρόληψη των πυρκαγιών με σημαντικές παρεμβάσεις εντός των δασών. Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ και την υποχρέωση των ιδίων των πολιτών. Όπως είπε και ο Υπουργός, πρέπει να είμαστε όλες και όλοι σύμμαχοι σε αυτήν την προσπάθεια. Ναι, υπάρχει ατομική ευθύνη στον καθαρισμό των οικοπαίδων, αυτό να δηλώνεται σε ειδική πλατφόρμα, η οποία πρέπει να παρακολουθείτε από τον τοπικό Δήμο. Συνολικά, ωστόσο, την ευθύνη για την άμυνά μας θα την έχει το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εγής, αυτό θα πάρει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορεί να συλλέγει όλη εκείνη την κρίσιμη πληροφορία ώστε να μπορούμε να παίρνουμε ανα πάσα στιγμή και σε δύσκολε συνθήκε τι πιο σωστέ επιχειρησιακέ αποφάσει. Θέλω να τονίσω ότι η αξιοποίηση τη τεχνολογία και ειδικά τη τεχνητή νοημοσύνη μα προσθέτει πολύ δυνατά πρόσθετα όπλα σε αυτήν την προσπάθεια, εκτό από τι δράσει οι οποίε δρομολογούνται από το ΕΓΙ, που αφορούν την απόκτηση εξοπλισμού που θα ανήκει στο κράτο. Συνεργαζόμαστε και με όλε τι μεγάλε εταιρείας τεχνολογίας και είμαστε στην πρώτη γραμμή δοκιμής νέων μοντέλων πρόβλεψης. Είτε μιλάμε για δασικές πυρκαγιές, ένα πρώτο τέτοιο μοντέλο θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί φέτος πιλωτικά, ώστε να δούμε σε ποιο βαθμό η τεχνητή νοημοσύνη είναι εξίσου καλή με τη δουλειά που κάνουν οι συντονιστές πυροσβέστε στο συντονιστικό κέντρο για, το, για, την πρόβλεψη για το πώς θα κινηθεί μια φωτιά, είτε μοντέλα πρόβλεψης πλημμυρών λαμβάνοντα υπόψη τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Η τεχνολογία θα μα βοηθήσει σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια. Από τα στελέχη της πολιτικής προστασίας, φίλε και φίλοι, δεν θα ακούσετε ποτέ από εμένα, ούτε από τον Υπουργό, ότι είμαστε πανέτοιμοι. Ούτε και ότι η πολιτική προστασία πρέπει, μπορεί, να γίνει πεδίο πολιτικής διαμάχης. Αντίθετα. Πάντα θα λέμε ότι κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε, αλλά θα πρέπει να προειδοποιούμε επίση ότι μερικέ φορέ η μάχη με τη φύση μπορεί να είναι άνηση. Με τι επιθέσει τη κλιματική κρίση να δοκιμάζουν τι αντοχέ κάθε πολιτεία, όσο και αν αυτή μπορεί να λαμβάνει μέτρα. Και ενδεχομένω αναφέρομαι και σε χώρε οι οποίε είναι οικονομικά πολύ πιο ισχυρέ από την πατρίδα μα. Θα αναφέρω δύο ενδεικτικά παραδείγματα. Είδατε τις πρόσφατες εικόνες από το Ντουμπάι, όπου ένα πανίσχυρο οικονομικό κράτος ουσιαστικά βυθίστηκε στο νερό. Αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία, θα μπορούν να μας τα επιβεβαιώσουν και οι μετεωρολόγοι. Το νερό το οποίο έπεσε στο Ντουμπάι ήταν το 1 τρίτον με το 1 τέταρτον του νερού που έπεσε στη Θεσσαλία στη διάρκεια του Ντάνιελ. Βλέπετε τι γίνεται στον Καναδά. Ο Καναδάς είναι ίσως η χώρα με τη μεγαλύτερη εμπειρία και τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση των δασκών πυρκαγιών. Και εκεί όμω υπάρχουν φαινόμενα τα οποία πολύ απλά ξεπερνούν την ανθρώπινη δυνατότητα να τα περιορίσουν. Όμω δεν είμαστε μυρολάτρε και δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα με κατεβασμένα τα χέρια. Ακριβώ γι' αυτό γίνονται όλα αυτά για τα οποία σα μίλησε ο Υπουργό. Και θέλω να θυμίσω ότι στα ζητήματα τη πολιτική προστασία, ναι, Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι η Ελλάδα του 2024 δεν θυμίζει σε τίποτα την Ελλάδα του 2019. Όταν η Πολιτική Προστασία ήταν μια περιθωριακή γραμματεία, προσέξτε, στεγαζόταν σε ένα ετοιμόρροπο κτίριο. Το πρώτο κτίριο το οποίο θα έπεφτε σε έναν ομιγέννητο ισχυρό σεισμό θα ήταν το κτίριο της Πολιτικής Προστασίας. Με ανενεργό τότε το 112 με άφαντο τον μηχανισμό πρόληψης και πολύ περισσότερο της επέμβασης και της διάσωσης. Κι όμως, κι όμως, μέσα σε λίγα χρόνια έχουμε κάνει μια σημαντική πρόοδο. Έχουμε αποκτήσει έναν φορέα ο οποίος έχει πια τη στιβαρότητα και την αποτελεσματικότητα σε επίπεδο Υπουργείου και των δομών που εξαρτώνται από αυτό να μπορεί να μας γεμίζει με εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρουμε πέρα και σε μεγάλε δυσκολίε. Είναι μια προσπάθεια που έχει τη σφραγίδα και δύο ανθρώπων, του οποίου θέλω να μνημονεύσω, του Νίκου του Χαρδαλιά, αλλά και του πρώτου Υπουργού του Χρήστου του Στυλιανίδη, και ένα έργο το οποίο συνεχίζει τώρα ο Βασίλη Οκικίλιας Με πηξίδα το πρόγραμμα ΕΓΙΣ. Παρουσιάστηκαν στις σχετικές διαφάνειες οι λεπτομέρειές του. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας που έχει δρομολογηθεί ποτέ στη χώρα, το οποίο θέλω να τονίσω ότι τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πάνο του Σαμπολίδη και την ε, ομάδα του για την ταχύτητα με την οποία προχωρούν στη δημοπράτηση περίπλοκων ε, διαγωνισμών, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι πόροι τους οποίους έχουμε εξασφαλίσει θα απορροφηθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Αν μιλάμε για πόρους, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η χρηματοδότηση έχετε από τρει πηγέ: από το Ταμείο Ανάκαμψη, από ένα ειδικό τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και είναι αυτοί οι πόροι που μα επιτρέπουν να κάνουμε μια επένδυση πρωτοφανή για τα δεδομένα τη χώρα, αποκτώντα 7 καινούρια πυροσβεστικά αεροσκάφη καναντέρ τύπου 515. Ειδικά για τα πυροσβεστικά αεροσκάφη αυτά θα πω ότι θα έρθουν να αντικαταστήσουν αεροσκάφη Καναντέρ τύπου 215, τα οποία, όπως είπε και ο Υπουργός, πετούν εδώ και 50 χρόνια. Και θέλω πραγματικά να υποκληθώ και στους χειριστές, αλλά και στους τεχνικούς που κρατούν αυτά τα αεροπλάνα παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες, πόλεμα και ασφαλή. Το χρόνο αναβαθμίζουμε και τα λίγο παλαιότερα Καναντέρ. Υποκτούμε πια εμείς δικά μας ιδιόκτητα, και δεν μισθώνουμε πια. Οκτώ συν δύο νέα ελικόπτερα. Τα ελικόπτερα τα οποία βλέπετε εδώ, τα Ericsson, είναι πολύ αποτελεσματικά ελικόπτερα, αλλά θα πρέπει να, ε, ξεχνά, να μην ξεχνάμε ότι φέτος θα δαπανίσουμε παραπάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ για να μισθώσουμε ελικόπτερα. Ο αριθμό των ελικόπτερων αυτών είναι πεπερασμένο. και όσο περισσότερε χώρε ενδιαφέρονται να τα μισθώσουν, τόσο ανεβαίνουν οι τιμέ. Έχουμε πάρει λοιπόν μία απόφαση η ελληνική δημοκρατία να αποκτήσουμε πια ιδιότητα ελικόπτερα μεσαίου τύπου, τα οποία θα μπορούν ουσιαστικά να επιτελούν μια διπλή αποστολή, αφενό να συμβάλλουν στην κατάσβεση μεταφέροντα ένα ικανό φορτίο νερού και αφετέρου να είναι και ελικόπτερα μεταφορά προσωπικού, έτσι ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται στο ίδιο το πεδίο των επιχειρήσεων. Και βέβαια αυτά πλαισιώνονται από νέα αμφίβια αεροσκάφη, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παλιά και πολύ αξιόπιστα, αλλά αρκετά γερασμένα πια επέτσετέλ, πάρα πολλά καινούρια πυροσβεστικά οχήματα. Ε, είδατε ε, στι διαφάνειε το εύρο των παρεμβάσεων που γίνεται σε αυτό το επίπεδο, αλλά και βέβαια συστήματα πυρανίχνευση, αισθητήρε, θερμικέ κάμερε για δάση, drones, 300 στενοφόρα νοσοκομεία εκστρατεία. Ήταν μια ευκαιρία μέσα από το πρόγραμμα Υγεία να καλύψουμε και κάποιε συμπληρωματικέ ανάγκε των Υπουργείων Υγεία, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνα, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και βέβαια θέλω να πω τελειώνοντα ότι αυτό ο εξοπλισμός δεν θα υπήρχε, δεν θα μπορούσαμε να το προμηθευτούμε εάν δεν είχαμε εξασφαλίσει τα ανάλογα κονδύλια από τις Βρυξέλλες. Μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ανέφερε και ο κ. Καβαλάκης, έχει διαθέσει στην χώρα μας πόρους οι οποίοι αγγίζουν τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το μισό ποσό περίπου είναι απευθείας επιχορηγήσεις και το άλλο μισό είναι χαμηλότοκα δάνεια. Προσθέστε σε αυτό και τους σημαντικούς πόρους του ΕΣΠΑ, για να αντιληφθούν όλες και όλοι γιατί αυτό για το οποίο θα ψηφίσουμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα, την 9η Ιουνίου, αφορά τελικά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Γιατί ναι, και στις ευρωεκλογές της 9 η Ιουνίου θα κριθεί ποια είναι η πολιτική δύναμη εκείνη, η οποία είναι ικανή να εξασφαλίσει ακόμα περισσότερους πόρους για τη χώρα μας, όπως τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα είναι η πολιτική δύναμη εκείνη η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει μια πιο ευέλικτη κοινή αγροτική πολιτική για τους αγρότες μας. Ποια θα είναι εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία θα διαμορφώσει τη στάση της Ευρώπης στο μεταναστευτικό ή θα συμβάλει τη διαμόρφωση μιας αυτόνομης στρατηγικής άμυνας της Υπήρου μας. Όπως εκεί, στις 9 Ιουνίου, Ελληνίδες και Έλληνες, θα δηλώσουν τελικά με τον τρόπο τους αν επιθυμούν η χώρα μας να παραμείνει σε αυτήν την τροχιά πρόοδου που ακολουθεί εδώ και πέντε χρόνια, μακριά από πειράματα και μακριά από νέε περιπέτειες. Κλείνω λοιπόν με τη σκέψη ότι στην παρούσα συγκυρία ο ίδιος ο τίτλος της πολιτικής προστασίας αποκτά ένα συμβολικό περιεχόμενο, αποτυπώνοντας την ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας, ώστε ο τόπος να συνεχίσει την ανωδική του τροχιά, με την κοινωνία να βηματίζει με σιγουριά, ώστε να πλησιάσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, μια διαδρομή στην οποία και η δικιά σας προσφορά θα είναι καθοριστική. Είμαι σίγουρος ότι και σε αυτήν την αντιπυρική περίοδο όλες και όλοι θα δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό, όπως εξάλλου το κάνετε πάντα. Η δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να δώσουμε στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχουμε. Την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και τα καλύτερα, τα πιο σύγχρονα μέσα, για να μπορείτε να φέρετε εις πέρα στην αποστολή σας με αποτελεσματικότητα, αλλά κυρίως με ασφάλεια. Και εσάς, τους πραγματικούς ήρωες της πρώτης γραμμής. Σας είμαστε ευνόμονες. Σας ευχαριστώ πολύ.